εσείς. Αυτή είναι η γυναίκα σου. Ναι, δε μου. Δυο κρύες να σας βλέπουν την πλανή. Ωραία, καλά έκανες και παντρεύτηκες. Καλούτσικη. Ποιος είναι ο κύριος? Είναι ο θείος Σκρούτζ. Όχι ο κύριος Σκρούτζ. Ο θείος. Ο θείος Σκρούτζ. Μια στιγμή. Εσένα, σου έχω αυτό. Ξέρεις τι είναι αυτό? Ένα παιδικό φορεματάκι για το παιδί που θα γεννήσετε σε λίγο. Να είσαστε ευτυχισμένοι. Ευχαριστούμε πολύ, θείε Σκρούτζ. Και σας έχω κι άλλο εδώ. Ένα κρυστάλλινο σερβίτσι για να πιούμε το μεσημέρι στο τραπέζι το κρασί της καλοσύνης. Χίλια ευχαριστώ, θείε Σκρούτζ. Θα είναι υπερφεράσεις στο τραπέζι. Λίπη μου, έτσι έχει να ακούσει ότι άκουσα εγώ. Ελάτε, ελάτε, συμπεθέρα, ελάτε. Ω, από εκεί. Τι πατήσετε τα δώρα. Είναι ο κύριος Σκρούτζ, μητέρα. Και του μιλάτε. Γιατί να μην μιλάνε. Έτσι είσαι και κακός. Ναι, ενώ εσύ είσαι καλή, σε άκουσα. Τώρα περίμενε γιατί θα καλτερέψεις κι εσύ. Τώρα θα σου κάνω ένα δώρο υπέρα. Αυτό είναι ένα πολύ όμορφο καπέλο. Για να βγάλετε αυτή τη μαθημένη κότα από πάνω σας. Εμένα. Ναι, για σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ το φοράω. Τώρα εμείς πρέπει να πάμε να ετοιμάσουμε το τραπέζι. Ελάτε, μητέρα. Θα σας περιμένουμε, θείε. Μην αργήσετε. Πάτε τα φάτα μαθημένη της αλουκουμάδας. Δηλαδή, εσύ, να σου κάνω δώρο. Άστο, μη στο κάνω. Να σας κάνω εγώ ένα δώρο. Εσύ να μου κάνεις δώρο. Κάνε. Αν είναι με λεφτά, δώστε. Χωρίς λεφτά. Δώστε λοιπόν, πού είναι το δώρο. Τι. Ω, τι αριστικός είναι αυτός. Καλά Χριστούγεννα, θεία μου. Ευχαριστώ, αγόρι μου. Το Θεό να σε έχει καλά. Τι όμορφο που είναι. Δείτε. Πώς θα το λέμε. Σκρούτζ. Το Περιστέρι Σκρούτζ. Σας αρέσει? Να το ξέρω, θα σας άρεσε της Αλυσίδα και Περιστέρια. Εκτός από τους λύρες. Ακούμπησε. Να φοβάσαι, ή μπήκε στη μάντρα τότε που φοβάσαι. Μη σπρώχνετε, μη σπρώχνετε γιατί θα πέσει. Έλα και εσύ. Έλα. Και να πάει τώρα στη θέση του, ε. Σας αρέσει? Σιγά, βρε. Κανόνισε. Θύμωσε. Δεν το κάνει αυτός. Μάδισε που καημένει. Τώρα, τώρα αγαπημένοι φίλοι, εσείς και εσείς και εσείς και εσείς, όλοι μαζί, μαζί με αυτό που συμβαίνει εδώ και συμβαίνει για πρώτη φορά στον κόσμο, μέσα σε ένα εμπορικό κέντρο, να παρουσιάζεται αυτό το σπουδαίο έργο που μιλάει μέσα στην ψυχή μας. Και εμείς, με τη συνεργασία του Golden Hope μας φιλοξενεί, ήρθαμε εδώ, κοντά στα παιδιά, για να βοηθήσουμε τα άλλα παιδιά. Αυτά τα παιδιά που δεν μπορούν να σταθούν όρθια. Αυτά τα παιδιά που είναι σε καροτσάκια. Γι' αυτό, κάντε μια βόλτα από τον μπαζάρ της Αμνημόνης, γιατί εκεί γίνεται σπουδαίο έργο και το έχει υιοθετήσει το Golden Hall. Ο Golden Hall, κυρίες και κύριοι, αποδεικνύει ότι δεν είναι μόνο το νούμερο ένα εμπορικό κέντρο της Ευρώπης, είναι και ένας χώρος δημιουργίας, πολιτισμού και ανθρωπιάς. Να πούμε τώρα τα κάλαντα. Καταπείτε λίγο κάτω, καθώς είναι ηθοποιοί και θα σας δώσω τις λίρες. Σε λένε πως θα χιονίσει. Και η ιστορία λέει πως όταν χιονίζει η παραμονή Χριστουγέννου, το χιόνι φέρνει στους ανθρώπους ευτυχία. Να είστε ευτυχισμένοι.